Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Από Κρήτη τηλεφωνώ. Γιάννης λέγομαι. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη. Ναι, για πες. Άμα ελευθερωθεί πότε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Α, τι ρουφιανιά, κουκούλα, εξηγήσου. Κάνω ψυρίκι. Παίζουν με κάτι γυμνές κούκλες, μπάρμπι έχω μάθει, τσίτσιδες. Αγοράκια και χαϊδεύουν το λιλί τους. Ωραίο, ωραίο. Να σου πω τώρα, γιατί είναι λίγο σοβαρό το θέμα. Όπως πάντα, θέλω, έχω ένα προπατζίδικο απέναντι από ένα σινεμά. Ωμαν. Και έχει τζόκερ απέναντι και σε εσένα και σε απέναντι. Ήταν χθες μέσα δύο αστυνομικοί με κουκούλες και πήραν όλα τα δελτία του τζόκερ. Ωμαν, αμαν. Δεν έχω τζόκερ να παίξει ο κόσμος. Δεν τους πήγε καλά η πληροφορία, είναι και ούγκανα αυτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τους λένε συλλάβετε τον τζόκερ και πού να πάει το μυαλό του που έχει τζόκερ στο προπατζίδικο. Βουρ. Λέω παιδιά, πάρτε και εκείνο να παίξετε. Όχι. Λέει μόνο αυτό. Το τζόκερ θα πάρουμε. Το πήρανε. Τα πήραν όλα, φύγαν. Λότο πρώτο κανονικά όμως. Εκείνο... Τίποτα. Αυτά δεν τα πειράξαν καθόλου. Εντάξει, έχεις να κάνεις δουλειά. Έχουμε οδηγίες, λέει, από ψηλά. Τι να κάνω. Έχεις να κάνεις δουλειά. Τι ψηλά, παιδί μου. Ψηλά είναι το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι που έχει καταντήσει. Τι είναι αυτά. Πού γυρνάμε πάλι. Κράξτε τους, παιδιά. Εκεί που θέλαμε γυρνάμε. Μητσοτάκι θέλατε. Θέλανε. Το έχουμε ξαναπεί. Τα δεν γίνονται έτσι. Αυτοί δουλεύουν για εσάς. Έχω αρχίσει να το υποψιάζομαι, ναι. Δεν γίνεται. Αυτό δεν έχει εδώ. Αυτό το βαρέλι δεν έχει πάτο. Να σου πω ότι εσύ ξεκινάς παραστάσεις πότε. 9 Νοεμβρίου. Με μπαλούρδες θα τις ξεκινήσεις. Τελείωσε. Εννοείται. Θα ανάψουν τα φώτα. Εννοείται. Θα γίνουν έλεγχοι. Κανονικά δεν πρέπει. Πώς δεν πρέπει. Αν δεν πρέπει εκεί. Πάντως ρε παιδί μου, μην είσαι αρνητικός. Δηλαδή εντάξει και Χούντα πόσα χρόνια έχουμε να δούμε. Να τους δούμε κι αυτούς. Οπότε είχαμε Χούντα, θυμάσαι. Πάνε 40 χρόνια και. Έχουν τον τρόπο τους. Γίνει ένα refresh, να μάθει η νεολαία λίγο. Ρε παιδί μου, μπορεί να έχει αλλάξει κάτι. Να τους δούμε κι αυτούς. Να τους δούμε κι αυτούς. Τόσους έχουμε. Έλα, Μωριλουλού. Έλα, καλέ. Έζησα τις εποχές, φίλε, που μπουκάριζε ο μπάτσος μέσα στο φυσοεριστήριο που παίζαμε κανένα ποδοσφαιράκι. Σε τσάκωνε από τη Φαβορίτα. Τις έχουνε τσάκωσει ποτέ από εκεί. Ναι, είχα ένα μαθηματικό, άστα. Και πάλι καλά που δεν τα βουτήξα τα παιδιά που να τα βγάλουν έτσι. Βέβαια, τότε είχα μαθηματικό. Τώρα με την Κεραμαίωση ούτε μαθηματικό δεν έχουν τα παιδιά. Τέλος πάντων. Πάλι καλά που δεν έχουν φωτοτυπίες, φίλε. Ναι. Ετοιμάζονται και για πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή. Και δάσκαλο τι να τον κάνεις. Φωτοτυπίες να μην έχεις και DVD. Να σου πω, αυτό δηλαδή που μίλαγε ο Μπαλάσκας, πώς τον είπατε, είναι ο πρόεδρος του. Τον Μπάτσον. Ναι, δηλαδή αυτό είναι το καλύτερο τους. Δεν ξέρω, εγώ τους προκαλώ, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα μπάτσο challenge, μπαλούρδο challenge, κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα πώς τους πήρανε, ας πούμε, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Δεν μπορούσαν να τους πάρουν κλωτσοπατινάδα έξω. Εσύ το διάλο, κολόπεδο που θες να δεις και τζόκερ. Αν αυτό είναι το καλύτερο τους, φαντάζεται υπάρχει παρακάτω, έτσι. Όσον αφορά αυτούς, με το κάτω έχουν πολύ καλή σχέση. Γενικώς με τον πάτο. Αν πέσει κάτω, να πούμε, πέφτουν και κάτι κλωπιές. Όλα αυτά μαζί. Αν δεν βρεθεί κανένα καράτε, kid, κνίτη στο δρόμο σου. Put the popcorn down slowly. Put the Joker down slowly. The Joker ticket down slowly. The popcorn, the hot dog, αυτά πάνε. Ναι, όλα αυτά. Freeze, λέω, freeze. Ρε εσύ, πιο γελία χώρα έχεις ακούσει. Πιο γελία χώρα δεν πρέπει να υπάρχει στον πλανήτη. Δεν έχω ακούσει, αλλά ξέρεις τι, κάπου πρέπει να ανθίσει και η σάτυρα, η κωμωδία. Πού, στην Ελλάδα. Πώς θα πάρουμε εμείς ρεθίσματα, εμπνεύσεις, άμα δεν κάνουμε τέτοια. Γι' αυτό βγάζουμε τέτοιους. Κάπου πρέπει να γεννηθεί η σάτυρα, η κωμωδία, έτσι, από αρχαιοτά τον χρόνο στη χώρα μας. Αυτή η πλάκα που βάζουμε κυβερνήσεις να δουλέψουν για μας και δουλεύουν μόνο για τη σάτυρα, πρέπει κάπου να τελειώσει, νομίζω. Λυπάμαι, φίλο μου, γιατί να τελειώσει, δεν κατάλαβα. Να πεινάσουμε εμείς οι λίγοι που κάνουμε σάτυρα, όχι. Εσείς οι πολλοί να πεινάσετε, δεν κατάλαβα. Για την τέχνη, αγάπη μου, για την τέχνη κάτω. Οι λίγοι πρέπει να πεινάνε, σωστά. Οι λίγοι να πεινάνε, οι πολλοί να πεινάνε. Συγγνώμη, ναι, λάθος μου. Hello, Νέα Δημοκρατία, hello. Ότι με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν αλλιώς, ας πούμε. Πεινάγανε οι λίγοι και τρώγανε πολλοί. Οι κυβερνήσεις δουλεύουν για εσάς. Αυτό ναι, ναι, ναι. Αλλά μην τους λέμε ότι ήταν οι ίδιοι, γιατί δεν μπορούν, ταράζονται. Να καταλήξουμε ότι δεν ήταν οι ίδιοι. Ήταν απλά συμπληρωματικοί. Λέγεται. Ο σταθμός είναι εκεί. Ναι. Δεν είπατε το όνομα και νομίζω ότι μιλάω με ιδιώτη. Α, συγγνώμη, δεν είμαι ιδιώτης. Το κατάλαβα, αγόρι μου, αλλά έπρεπε να πεις εδώ παραπολιτικά. Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Θα διορθωθώ την επόμενη φορά, λέγεται. Εντάξει, ήθελα να σου πω το εξής. Είμαι ακροατής στα συνέχεια και παρακολουθώ το Καλαμίτσι. Μ' ακούτε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, λοιπόν, πέστε εκεί στα κουμούνια. Αυτοί θέλουν μια νεολαία διεφθαρμένη. Να μην κάνει έλεγχο η αστυνομία, να μην κάνει τίποτα. Γιατί έτσι επικρατούν τα κουμούνια, κατάλαβες, αγόρι μου. Μα είναι η ιδεολογική ηγεμονία, κύριε, αυτά που λέμε τόσο καιρό. Τώρα γιατί τους φέραν αυτούς εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω. Καλά, εντάξει, δεν είμαστε να τους παρακολουθούμε. Καταλαβαίνω, αλλά δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να κάνει μια έφοδη αστυνομία μέσα στα σπίτια μας.
μας, ας πούμε, να δούμε τι βλέπουμε, γιατί, να δούνε τι βλέπουμε στο Netflix, ξέρω εγώ, στο σινεμά. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην κάνει. Αυτό λέω, γιατί να μην κάνει. Οι πιτσιρικάδες εκεί μέσα. Μα τι κοινωνία θέλουμε, κύριε. Κάποιοι μπορεί να αυνανίζονται στο σπίτι τους κρυφά, ξέρω εγώ, και να είναι σε μικρή ηλικία. Δεν είναι για τους μικρούς, κύριε, δεν είναι για τους μικρούς. Και για τους μικρούς. Η αστυνομία πρέπει να ελέγχει. Και άμα δει τον Τζόκερ αυτό, εικόνες βίας και μετά βγει έξω και πετάει μολότοφ, τα ξέρουμε αυτά. Τα εξάρχεια έτσι ξεκινήσανε, καλά λέτε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, άποψή μου είναι. Κατάλαβα. Η απάντηση είναι Clint Eastwood. Έλα, Αποστολάρα. Έλα, τι γίνεται. Καλά, εσύ. Πολύ τυχερό σήμερα, παιδάκι, με τόσα παραπολιτικά. Σε πιάνω με την πρώτη κατευθείαν. Τι να πω. Σου δίνω κι εγώ μια προτεραιότητα. Έτσι, έτσι, να σε καλά. Είμαι κι εγώ από ανήλικος, ακούω. Ευκολόπιστος σε βασικά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Για πες. Μπορεί όταν είμαι ανήλικος να με έπρεπε να με συλλάβουν από ακολινοφρένεια, τέλος πάντων. Δεν μπήκαν οι μπάτσοι όταν έπρεπε, δεν μπήκαν οι μπάτσοι και θεριέψατε μετά. Έτσι, μπράβο. Πολύ φεδράτο όσα για με τον Τζόκερ. Απλά επειδή έχουν αρχίσει από χτες βασικά και αρχίσαν να λένε πόσο fake news είναι όλα αυτά, και λίγο βγήκε ο ιδιοκτήτης του ΑΕΛΟ και έλεγε για 15 μηχανάκια Δίας Δικάβαλα και ένα περιπολικό που πήγαν στο κινηματογράφο του. Μόνο? μόνο, ναι, παράδειγμα. Τι άλλο, αργία είχανε. Και οι αυτόπτες μάρτυρες που αναφέρουν ότι υποτίθεται πως έκανε καταγγελία μια γυναίκα χωρισμένη σύζυγος, είναι γνωστά τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας του Twitter. Θα τους βλέπεις και εσύ από το Twitter. Ισχύει αυτό, αλλά το νέο δόγμα Μητσοτάκη δεν το αποκλείει βέβαια αν εκδηλώνουν όλη τη ρουφιά. Τους. Εδώ δηλαδή... τώρα ρουφιανεύει ο υπάλληλος του Υπουργείου την Υπουργό, ο Υπουργός των Υπάλληλων και ο Χρυσοχοίδης του Υπουργού. Πλάκα κάνει. Στο δόγμα Μητσοτάκη είναι πολύ συνεπή όλα αυτά. Για να δούμε σήμερα θα το συλλάβουν ή θα το σταματήσουν οι αστυνομικοί της Φρουράς στο Χρυσοχοίδη που θα πάει με το γιο του να δει σινεμά. Εγώ θα έκλεινα και το σινεμά, να σου πω την αλήθεια, μην γκρεμίσουμε και το ΑΕΛΟ. Δεν ξέρω, άμα γίνονται βρωμοδουλειές εκεί μέσα. Προς τα εκεί πάει. Και δεν ξέρω αν ισχύει ότι τον πρώτο που συλλάβανε με τον νόμο περί τεντυποϊσμού το 4.000 ήταν πάλι στο ΑΕΛΟ το 58. Ισχύει. Προς τα εκεί πάει. Προς τα εκεί πάει γενικώς. Προς τα εκεί πάει στο να γκρεμιστεί οτιδήποτε έχει σχέση με πολιτισμό, με οτιδήποτε ανοίγει το βλέμμα, το μυαλό. Γενικώς, ποιο πολιτισμό, παιδάκι. Προς τα εκεί πάει. Έχουμε τη Μακεδονία. Έχουμε τη Μακεδονία τον πολιτισμό, θέλουμε. Α, ναι, πώς το ξέχασα. Τη Μακεδονία και τον τάφο του τεκνού που ανακάλυψε Μενδώνη. Έλα, γεια. Έλα, ποιος είναι ο Αποστολής? Έλα, εγώ, ναι, ποιος? Καλά, αφού μου μιλάς στο ραδιόφωνο με κάποιον άλλο, τώρα πώς μου λες μαζί μου? Είμαι Δημούτσινος. Αποστολή! Ναι. Γιατί θέλω να σου πω και να το πεις οπωσδήποτε. Πες το. Ο πρωθυπουργός μας μπορεί να πιστεύει σε έναν Θεό πατέρα παντοκράτορα, αλλά πόσοι δαίμονες το κυνηγάνε με αυτά που κάνει. Αχα. Και να το πεις, αυτά που κάνει θα τον βρούνε πολύ γρήγορα και ο Τσίπρας να χαίρεται που δεν βγήκε πρωθυπουργός, γιατί έχει να γίνει το σώσε. Αν έχει διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή, λέει ότι τα πουλιά θα τρώνε τις σάρκες των αρχοντάδων αυτών που μας κυβερνούν. Καλά, δεν έχει κάνει και τίποτα ακόμα. Τώρα ξεδιπλώνει την πολιτική του. Μην αγχώνεσαι, έχει ακόμα κι άλλα. Αυτή είναι η αρχή. Την πολιτική του δεν χρειάζεται να την ξαναδούμε. Αυτοί είναι βρώμικοι άνθρωποι που μας κυβερνούν. Αφού δεν την καταλάβαμε, αγάπη μου γλυκιά, αφού δεν την καταλάβαμε, θα την ξαναδούμε. Συγγνώμη, 40 χρόνια δεν την είδες. Θα την ξαναδεί. Εγώ δεν κατάλαβα, θέλω πάλι. Να τους δούμε κι αυτούς. Νέο παιδί, νέος πολιτικός, να τους δούμε. Τι να δεις, βρε, τι να δεις, ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλο. Αυτοί όλοι κατευθύνονται από το σατανικό πνεύμα. Θέλουν να μας κάνουν σκουπίδια. Πολύ του Θεού βγήκες εσύ. Ευτυχώς, αυτοί μπορεί να κάνουν σχέδια άλλα. Να σου πω. Εγώ όμως έχει άλλα σχέδια. Για ΣΥΡΙΖΕΑ πολύ χριστιανή μου βγήκες. Εγώ ΣΥΡΙΖΕΑ δεν είμαι. Αλλά βλέπω ότι ο Τσίπρας πήγε να κάνει κάτι καλό και τον πετάξανε. Με μωρέ τον κακομοίρη τον ικανό. Μη δούμε ικανό, αμέσως να το φάει αυτή η χώρα. Να σκοτώσει τα παιδιά της. Άσε με τώρα. Ήπιανε όλο το ουίσκι και τους πείραξε το σφινάκι. Άιντε να τα ακούσεις κι εσύ. Μα τα άκουσα κι εγώ, με έβαλε στη θέση μου και ευχαριστώ πολύ. Δεν καταλάβαινε αλλιώς. Έλα, γεια, γεια, γεια. Ναι, με ακούτε. Έπιασα δύο ανήλικους να παρακολουθούν τον Τζόκερ τον κινηματογράφο. Να στείλετε τα μάτια γρήγορα. Σε ποιο κινηματογράφο? Δεν πιστεύω να παίζουν και τον Τζόκερ στο Προπατζίδικον. Παίζουν και τον Τζόκερ, παίζουν και το Λότο. Δεν πιστεύω να παίζουν και το πουλί τους, αυτό και να απαγορεύεται. Αγάπη μου, τι κάνεις από Ολλανδία πάλι. Μωρό μου, Ολλανδέζικη. Τι τρέλα. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Έρχονται. Πω. Κυριάκο, έτσι μόνο. Αυτό Κυριάκο θα λέτε και θα κλαίτε κυριολεκτικά. Αυτό μας αξίζει. Άντε, φιλιά, σ' αγαπώ. Ότι αυτό μας αξίζει. Ξαναπέστο, γεια. Βλέπω ειδήσεις και δεν βλέπω τίποτα, ρε γαμώ τις ειδήσεις. Τίποτα. Όλο μακίες λένε. Μα γιατί? Δεν λένε για αυτό το ελβετικό ντοκιμαντέρ όλη την ώρα που ξεμπροστιάζει τον Άδωνη και όλους αυτούς? Όχι. Δεν το είπανε. Αν είναι δυνατόν. Καλά, άκου τώρα. Θα πει κανείς ότι είναι κατευθυνόμενα τα μέσα. Α, το διάλογο. Το δελτίο. Το δικό σου όλα είναι κατευθυνόμενα. Έλα. Κοιτάξτε την προβατοτεχνική ΕΠΕ του γελοτοπιού. Εκεί τα λέει όλα. Αλλά εγώ παρακολουθώ το δικό σου δελτίο. Επαναβές. Το δικό μου δελτίο δεν γλύφει επαρκώς πρωθυπουργούς όμως σε συνεντεύξεις. Μήπως έχω ένα πρόβλημα εκεί να το διορθώσω.
Μια καταγγελία θέλω να κάνω. Κουκουλίτσα, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία. Αντίστροφη. Την προηγούμενη εβδομάδα αστυνομική είχαμε συνέλευση 350 άτομα και αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτά που φέρνει κεραμαίος. Μα τι μαγείρεσαι. Κάτσε ήσυχα, παιδάκι μου, τώρα μη σε μπουζουριάσουν όλους μέσα. Ξέρεις ότι ήταν αποτέλεσμα. Ποιο? Αντί να δούμε τον Τζόκερ και να μας μαζέψουν. Μας βγάλανε ανώνυμη καταγγελία, ανώνυμη, ούτε καν μπογδανική, ανώνυμη, στο Liberal, στη Καθημερινή. Ναι. Ότι οι συνελεύσεις λέει είναι παράνομες. Είναι νόμιμο να διαγράφονται φοιτητές και να βγάζουν παιδάκι από τον Τζόκερ, αλλά είναι παράνομο να κάνει συνέλευση να συζητάς. Γενικώς, οτιδήποτε δημοκρατικό, λίγο να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, γιατί πριν βγει παράνομο, έτσι να το προλάβουμε. Μετά, μην τους φέρουμε σε αυτή τη δύσκολη θέση και τους αναγκάζουμε να το απαγορεύουν. Αρχίσανε και αναδημοσιεύσεις μετά. Μπογδάνη, ιστορίες. Αποκλείεται. Απαγορεύεται, λέει, να το συζητάς και αν το συζητήσεις, πρέπει να βγάλεις συμπέρασμα ότι είναι καλά όσα μέτρα μας φέρνουν. Εγώ ήθελα να πω ότι και αυτή τη βδομάδα που ψηφίζουν την εξίσωση πτυχίων μαζί με το πολυνομοσχέδιο θα είμαστε στον δρόμο. Να έρθουν να μας βρουν εκεί, Μπογδάνη. Το θέμα είναι να μην φύγετε από τον δρόμο. Μακάρι. Στα Ρεάδονη πέσα και εγώ μεταφέρω άτομα με ειδικές ανάγκες, γιαγιάδες, πάω τους παππούδες το πρωί στο νοσοκομείο, εντάξει. Οπότε μπορώ να κλέβω ή να δωροδοκώ, κατάλαβες. Άμα κάνεις καλό, η μίζα πάει προς τα πίσω. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια οι υπουργοί αμήνης τι παίρνουν τα εξοπλιστικά για να πάρουν τη μίζα? Όχι, για να θωρακίσουν τη χώρα. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό τα πέρανε. Για να τους προσέξουν οι πελάτες. Να σου πω κάτι, Μπογδάνη, τι ήταν αυτές οι δύο υπάλληλοι. Να δεις πόσοι Μπογδάνοι θα βγουν τώρα που έγινε το φτούξ ελευθερία. Τώρα που δόθηκε γραμμή, θα εκδηλωθούν όλοι οι Μπογδάνοι της κοινωνίας. Λοιπόν, ετοιμάζει σύριαλ ο Αντένα καινούριο. Το έμαθες. Θα το προλογίσει ο Χατζηνικολάου. Πώς τα λέγεται? 4,5 πέτρινα χρόνια της οικογένειας Μητσοτάκη. Κατάλαβες τι υπονοεί από πίσω. Αχα. Θα μπορούσα να συμπληρώσω υπότιτλο και ακόμα δεν μάθαμε για τα ντολμαδάκια αν του αρέσουν. Αγαπητέ μου. Έλα καλέ. Αντί να κάτσουν να δουν την ταινία εκεί με την ησυχία τους και να δουν τι θα καταλάβουν, τέλος πάντων, μπάτσι είναι. Έχεις καταλάβει ότι είμαι πάντα υπέρ του δίκτυου, δηλαδή αυτή τη μαλακία τώρα, άντε τώρα βρες τα Σιριζάκια να τους πεις ότι τι να πω ρε φίλε, έχω ένα πλαγή, δηλαδή... Να σε δω Σιριζαίο και τι άλλο. Όχι ρε μαλακά, όχι, σε βλέπω. Ούτε την αναρχία των Σιριζαίων ήθελα ρε μαλακά και το ξέρεις. Δεν θέλω να μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι και να το καταλαμβάνει γιατί έχει γουστάρει. Ωραία. Συμφωνώ. Να μπει μέσα ο θεσμός, ο μπάτσος. Καλύτερο αυτό. Όχι ρε φίλε. Α, όχι ρε φίλε. Σαμαρά δεν ήθελες. Να τι επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν μπορώ, δεν τους αντέχω ρε μαλακά τους γαμμένους ανθρώπους. Γρήγορα λύγησες. Δεν σου το είχα, σε περιμένω να κρατήσεις λίγο ακόμα.